Άλλο είδος, ας πούμε. Τραγούδησες τον Χατζηδάκη και άλλους γνωστούς συνθέτες. Κάποια στιγμή σε βρίσκομαι να τραγουδάς και να ερμηνεύεις τραγούδια νέων ανθρώπων. Και αυτό είναι κάτι που χαρακτηρίζει τη δουλειά σου. Δηλαδή, σε βρίσκομαι να είσαι κοντά σε νέους δημιουργούς. Πάντα ήμουνα. Νέους ανθρώπους προσπαθούσα πάντα να ερμηνεύσω. Ολοκαιρός ο Κυλαϊδόνης μαζί μου ξεκίνησε την καριέρα του, που τον ανακάλυψα το 1969, τυχαία. Ένα βράδυ και επέμενα στην εταιρεία στα πρώτα βήματα να τραγούδισα αυτόν τον συνθέτη, που ήταν ο Κυλαϊδόνης. Ο Μάριος ο Τόκας. Αργότερα ο Μάριος ο Τόκας, μια μέρα είχα πάει στην Κολούμπια και άκουσα ένα παιδί να παίζει πιάνο στο στούντιο μέσα. Και λέω: ποιος είναι αυτός? Ένα φοιτητής από την Κύπρο που ήρθε εδώ πέρα. Πάω, τον μιλάω, τον Μάριο. Λέω: έχεις άλλα τραγούδια? Μου έπαιξε τον Αρίτη συγκεκριμένα. Λένε: έχω. Λέω: θες να κάνω ένα δίσκο? Ναι, μου λέω: και ψάχνω, έτσι πήγα σε εταιρείες που μου κλείνουν τις πόρτες. Λέω: να κάνουμε ένα δίσκο. Και τα κάναμε. Ο Αντώνης ο Βαρδής, ο οποίος τον είχα μουσικό μαζί μου από το 1970, τον είχα κιθαρίστα. Γενικώς άνθρωποι κάθε μέρα έρχονται και μου φέρουν τραγούδια, αρκεί να αξίζουν. Αν δεν αξίζουν, η δουλειά μας αυτή δεν χωράει μέσα, ξέρεις, Νόφιτε. Υπάρχουν αξιόλογοι νέοι δημιουργοί στον ελλαδικό χώρο, στον χώρο της μουσικής? Υπάρχουν. Δηλαδή ο Μάριος είναι ένας από τους αξιόλογους. Ο Βαρδής επίσης. Ο Τσακνής, ο Διονύσης επίσης. Η αδερφή Κατσιμίκα είναι επίσης πολύ σημαντική. Ο Σταμάτης ο Κραουνάκης και ο Σταμάτης ο Σπανουδάκης είναι επίσης πάρα πολύ καλή συνθέτες και δύο. Η Λίδα Νικολακοπούλου γράφει πολύ καλούς στίχους. Ο Ρασούλης, ο Ξιδάκης. Έχει μια πλειάδα ανθρώπων νέων σήμερα, οι οποίοι γράφουν σημαντικά ελληνικά τραγούδια.